Με βάση το νέο πλαίσιο κυρώσεων της κυβέρνησης, τα ανασφάλιστα οχήματα θα εντοπίζονται με τις πινακίδες ηλεκτρονικά μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας που αντλεί τα στοιχεία της από διαφορετικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιείται και για να εντοπιστούν τα οχήματα που δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και δεν έχουν περάσει έλεγχο κταίο. Ανασφάλιστα, κταίο, τέλη κυκλοφορίας, αλλά και αυτά που είναι σε ακινησία. Όσα οχήματα δεν έχουν περάσει από κταίο, είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Οφείλουν να περάσουν από κταίο γιατί θα έρθουν τα πρόστιμα μέσω της ΑΕΔΕ, όπως και για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Τα πρόστιμα θα είναι για τα ανασφάλιστα περίπου 500 ευρώ για το κάθε όχημα. Για το κταίο είναι στα 400 ευρώ και τα τέλη κυκλοφορίας είναι στο διπλάσιο. Δηλαδή αν πληρώνει ένας 240 ευρώ θα πάει στα 480. Θα πρέπει να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητα και να περάσουν από κταίο και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, περίπου στις 80.000 είναι το 2019, από τη ίδια η ΑΔΕ ανακοίνωσε. Το σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων έχει ήδη κατασκευαστεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τα οχήματα που είναι σε ακινησία, πολύχρονη ακινησία, θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να βάλουν τα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία ή αν δεν το κάνουν θα πηγαίνουν για οριστική διαγραφή, δηλαδή για καταστροφή. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα αυτά, υπολογίζονται ότι είναι πάνω από τις 300.000 οχήματα και αυτά τα οχήματα είναι όλα από 2.000 κυβικά και πάνω, τα περισσότερα, δηλαδή η πλειοψηφία τους. Και το άλλο που είναι για τα τρέιλερ. Δόθηκε μία παράταση για τα τρέιλερ μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου οφείλουν αυτοί που είχαν άδεια να πηγαίνουν να τα βάλουν σε κυκλοφορία, αλλιώς δεν θα μπορούν να τα κυκλοφορήσουν. Και εκεί θα είναι τα τρέιλερ και ως ανασφάλιστα, αλλά και ότι δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας και προβλέπονται πρόστιμα τα οποία μπορεί και δικαστικά που θα πηγαίνει η υπόθεση να πάει στα 4.000. Αυτά είναι ως προς τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Οι έλεγχοι διενεργούνται κάθε 6 μήνες με τα πρόστιμα να ποικίλουν ανάλογα με την παράβαση.